κρατικό κανάλι και θέλω να αποχωρήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν αφορά τον εργαζόμενο, δεν είναι προσωπικό θέμα, δεν είναι προσωπικά για εσάς. Αφορά, αφορά το φασισμό της δημόσιας τηλεόρασης και της κυβέρνησης. Όχι για εσάς, εντάξει. Να πείτε ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες αποβάλαμε τη δημόσια τηλεόραση ως κανάλι του Υπουργείου Προπαγάνδας του κυρίου Καψή. Και δεν δεχόμαστε να συμμετέχει στην έλευση τύπου. Απέβαλα την κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης πριν από λίγο, διότι για τους ανεξάρτητους Έλληνες δεν υπάρχει δημόσια τηλεόραση. Η δημόσια τηλεόραση είναι η ΕΡΤ, είναι η ΕΡΤ3, είναι η Αίρα Σερών, είναι η Αίρα σε όλη την Ελλάδα των συναδέλφων σας, δημοσιογράφων, τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων, οι οποίοι παράνομα απολυθήκανε από μία απόφαση της κυβέρνησης. Στηρίζουμε τον αγώνα τους και δηλώνουμε ότι εμείς δεν θα κάνουμε πίσω σε αυτή την απόφαση της κυβέρνησης να δημιουργήσει μια εφημερίδα της κυβερνήσεως σε τηλεόραση και ραδιόφωνο δια της λεγόμενης δημόσιας τηλεόρασης. Πρόκειται για κυβερνητική τηλεόραση, την οποία εξουσιάζει ο Υπουργός Προπαγάνδας, ο κύριος Καψής. Ο κύριος Καψής αυτά μπορεί να τα κάνει στο δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, στον κύριο Ψυχάρη που έχει αφεντικό και παραμένει αφεντικότητα από ό,τι φαίνεται. Αλλά όχι με το δημόσιο χρήμα και τουλάχιστον οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα συνδράμουμε σε αυτήν την προσπάθεια παραπληροφόρησης. Θα αντιμετωπίσουμε την έλλειψη, αν θέλετε, δημοσιότητας και θα την αντικαταστήσουμε με την ενίσχυση της επικοινωνίας που έχουμε με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δηλαδή με εσάς. Και που σας ευχαριστώ σήμερα που είστε εδώ και από την τηλεόραση και από τον έντυπο τύπο και από το ραδιόφωνο και από τα blogs. Πράγματι είμαι τρίτη φορά στις ΣΕΡΕΣ και αυτό γιατί όλες οι υποθέσεις τις οποίες ξεκινήσαμε να παρακολουθούμε και που έχω ενημέρωση από την Αντιπρόεδρο της Βουλής, την κυρία Κόλλια, τους πολιτευτές μας και τη Συντονιστική μας Επιτροπή, βλέπω ότι παραμένουν στο ίδιο σημείο με το οποίο ξεκινήσαμε από τότε που γεννήθηκαν ανεξάρτητοι Έλληνες. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα ξεκινήσαμε την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Και ξεκινήσαμε την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης διότι ακριβώς πριν ένα χρόνο, αλλά και πριν 1,5 χρόνο, η κατάσταση την οποία σήμερα είδαμε και ενημερωθήκαμε από τη διεύθυνση αλλά και από τους εργαζόμενους είναι ακριβώς η ίδια με την κατάσταση την οποία αντιμετωπίσαμε στην αρχή. Ένας δίθεν διαγωνισμός ο οποίος γίνεται, και λέω δίθεν διαγωνισμός διότι θα σας πω ότι μετά το κοινοβουλευτικό έργο που ασκήσαμε, η κυβέρνηση αρνήθηκε να μας δώσει ακόμα και τα τεύχη πωλήσεως της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Δεν λένε καν τι πουλάνε, πώς πουλάνε, πώς διασφαλίζουν